Καλησπέρα σας από το βοηθητικό γήπεδο ΑΣΕΣ. Είμαστε εδώ σας για ένα μάτσο για την κατηγορία Development. Η ομάδα μας είναι η King Rose και η KB. Στην περιοχή έχουμε ξεκινήσει με καλό σεζόν. Έχουμε 4-1 ανάπτυξη, η King Rose έχουμε 1-4 και έχουμε και το πρώτο καλά. Thank you.
λίγα τώρα. Αμίγια, θέλω καμιά πάσα από εκεί. Λίγο έχει το φάουλ. Ο Κωνσταντίνος Καραβούρος, όμως θα έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Thank you.
Αυτό είναι ο Μόρφο.
6, τα 4. Ανοίγει το ρυθμό.
δίνει στον Λιόμπλα από τον Σαρκόιξη. Χρήστο Τσοκαντά. Ας το πω στην πρώτη βολή. Κομπατζάς έκλεψε.
Μπασάρδη, θα τελειώσει μία επίθεση για τους Σαββού. Έχουμε να δούμε και τα φόλια κυρίπη, δεν ξέρουμε πώς θα δούμε. Δεν έχουν ακόμα δικαίωμα για βολές και με 8 δέκατα ένα τσίπμα της μπάλας μπορεί να γίνει. Καλάθι 13-7, πολύ μικρή παραγωγικότητα στο πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε τι θα συμβεί στο δεύτερο. Στρέφαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Σύμφωνα με τον Green Rose με τους Kill Beer. Κλασικά οι Green Rose ξεκινήσαν με ποστά από του Λόλου, όμως ο κίνητος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την επίθεση της ομάδας του. Κοιτάξτε τον Παντελόπουλο, διάβασε ο Κανίγιας. Όλος, Διαταφυλόπουλος. Κανίγιας για τρεις, airball, κακή ενέργεια. Ο Σοκαντάς, ο οποίος είναι βαρόμετρο για τους Kill Beer. Είναι εξυπηρετεί μόλις ένα πόντο. Γιούκι. Αστοχός. Ανά. Ο Λομπαρδής. Παντελόπουλος, ξανά ο Λόλος με τον Παντελόπουλο, αυτό που θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. Και θα επαναληφθεί η δεύτερη επιβολή, καθώς οι δεύτεροι δίνουν συστάσεις και στις δύο ομάδες για το πότε έχουν δικαίωμα να μπουν για να διεκδικήσουν το rebound. Λόλος, αυτό και στην τρίτη βολή θα την φάση. Κοκαντάς, πολύ ωραία πάσα στον Παντελόπουλο, 14-9 και ωραία συνεργασία για τους Κιλιμπερ ήταν τελευταία, ωραία δημιουργία, τελείωμα φάσης κοντά στο καλάθι. Καταφυλόπουλο, ωραία άμυνα από τον Παντελόπουλο που του έδωσε το οπτικό πεδίο. Έκλεισαν τα φώτα εκεί που λέμε. Πάρει και δείχνει το φάουλ από τον Λόλο, ο οποίος νομίζω κατέβασε τα χέρια του. Στη θέση του Λόλου που έχει προβλήματα με τα φάουλ μπήκε ο Φαντάς.
ευχάριστο. Βλέπουμε το 18-9 και είναι 18-17 μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Βλέπουμε στο παιχνίδι μας. Οι Gilbert δεν κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή για την ώρα. Πάμε να δούμε 18-17 όμως. Νομίζω το momentum είναι δικό του. Είναι Μητρόπουλο. Καραμπούρος. Ωραίο βλέπουμε εδώ από τον Ελληνικά. Φάουλ. Θα κάνει όλα στο καντάς και στην τέρια την ώρα. Αντελόπουλος δεν καταφέρνει να πει. Ας έχει τον χρονιστηθεί αρκετά όμως. Δεν καταφέρνει να πει. Το αρχείο Πέιση, Κανίγια. Στο κίνδυνο η πάσα, αλλά θα την προλάβει ο Δημητρόπουλος. Ο Λόλος, το Φου, άστοχο. Μπακάλι στο rebound. Από τον, από τον Μπακάλι. 18-19. Μετά από ώρα η... Λυπηρέ έχουμε το προβάδισμα, κάνουν ανατροπή, έκαναν το 18-9, 18-19, 10-0 σερί. Λόλο θα γυρίσει όμορφα αυτή τη φορά, αλλά η μπάλη δεν θα κάνει καλή σερί. Τώρα τρίποντα από τον Δημητρόπουλο, άστοχο. Πήγε να πετύχει το τρίτο συνεχόμενο καλάθι, 27 δεύτερα, σχεδόν όλη η επίθεση θα είναι για τους Green Rose. Δημητρόπουλος, goal foul, αντί να κάνουν Gilbert foul για να σταματήσουν το χρόνο, κάνουν foul πάνω στο σουτ και ο Δημητρόπουλος εκμεταλλεύτηκε και 20-21 και δικαιώνονται για μια ελευθερή βολή. Λεωπαρδής είναι το 14, αυτός έβαλε τα συνεχόμενα καλάθια, ήταν δικό μου το λάθος. Πήρε το επιθετικό rebound, τρίποντο από τον Καραβούρο, άστοχο. Παντελόπουλος, το Καντάς. Έχω 20-21, ανατροπή στο ζόρ και περιμένουμε ένα αμφίροπο. Τετάστο δεκάλεπτο για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Ξεκίνησε και η τέταρτη και τελευταία περίοδο, όπως λείπει στην επίθεση. Ο Κούνας δεν έχει καταλάβει γιατί βιάστηκε το πολύ. Ο Δημητρίου έκανε ωραία προσπίση. Στην μπάλα μου θα πετύχει το καλάθι, επιθετικό rebound. Θα το σκυλώσει ο Κιλπίρ, ο
στόχος. Δεν το επιχειρήσει όμως, ο Μαζάβ. Κάντον σούτ, αστοχός. Με πάτη στο rebound και στο καδέα. Σιούκι, θα κάνει. Ο Μπάρδι, μπει μέσα. Ωραία, με τα κάθετη από τον Λόλο. Φυσικό rebound όμως. Το Σιούκι Καραδημητρίου για 3. Αστοχός, ο Μπάρς πήρε το επιθετικό. Ω, αστοχή, Γκούνας. Θα κάνει όμως το ίδιο. 20-23. Είναι για τους Τιλμπίρ. Time out, ζήτησαν οι Green Rose για να σταματήσουν το ρυθμό των αντιπάλων τους. Για να δούμε τι θα κάνει ο Κούνας στις βολές του. Την πρώτη θα είναι άστοχος. Παραμένει με 8 λεπτά για τη λήξη της περίοδου. Χαμηλή και δεύτερη τη βολή. Νομίζω θα μπει μέσα και κάποια και αλλάζει χέρια. Κουτσιούκι. Καραβιλόπουλος, Καραβούλος στο Φοδωρή. Ωραία πάση στον Λόλο. Μια τρόλεπτα, ναι. Τον δεύτερο τον Ρέφερι. Καραδημητρίου ξανά, θα του γίνει εδώ φάουλ. Θα έχουν και δύο βολές ή όχι, κάτω, κάτω που λέει γιατί είναι φάουλ. Να, από τη γωνία, άστοχος, το κουτάς, το φάουλ. Το κουτάς για τρεις. Κουτσιούκης για 3, μέσα! 26, επιτέλους φωνάζουν οι Κιλμπίρ. Πρώτος προβάδισμα με 6 πόντους. Αυτό είπαμε, έχουν πάρει το momentum της αναμέτρησης. Οι Green Rose φαίνεται να μην έχουν λύσεις. Για τα βλέπουμε εδώ θα κερδίσει το φόλο από τον Λομπάρδη. Και το δικαίωμα για 2 βολές.
Ασίς βρήκε αυτό το επίθεση στο 3-3-3 και οι Μπιτς σκοράρουν πολύ μεγάλη άνεση από τους αντιπάλους του. Το Καντάς κλέβει την μπάλα, Παντελόπουλος. Κάνει λάθος την παρατολικά ο Γεωργιόπουλος, όμως θα κάνει λάθος. Και
πήραν και δεν ήταν καλή, πήραν την νίκη που ήθελαν με 25-37. Κατέκτησαν την πέμπτη τους σε την νίκη στο πρωτάθλημα Development και παραμένουν στις 25 θέσεις της βαθμολογίας. Αυτά από εμάς, να είστε καλά. Το βράδυ.